ή μεταφράζει νόμο ή μεταφράζει θετική ή πολιτική απόφαση. Συνοθήλευμα όλο αυτό είναι. Αλλά όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συνοθήλευμα, κοίτα στο λεξικό τι σημαίνει και θα αναθεωρήσει τη λέξη αυτή. Θα την κοιτάξετε και θα δείτε. Για το 30% παραχώρησης από το Δήμα επί της προσώψεως των καταστημάτων. Δεν κατάλαβα, γνωρίζατε την νομοθεσία, δεν θα το ρωτάκατε καν. Το ορίζει όμως. Προηγούμενη κανονιστική, αν υπήρχε, δεν θα είχαμε θέματα στην κοινότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Εάν υπήρχε. Ήδη το πρώτο εκτός, το τέταρτο εκτός, συγγνώμη, ήταν θέμα για τραπεζοκαθίσμα, το οποίο σημαίνει ότι καλύτερα την κανονιστική. Δεν υπήρχε λοιπόν κανονιστική. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχετε πρώτο τον λόγο. Και δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε στην διαδικασία. Κοιτάξτε, Σαχάρη! Κανένας δεν διάβασε τίποτα! Κανένας! Έλα τώρα! Στείλαμε καρδιά ξανά και καρδιά και δεν έχει διαβάσει κανένα. Το δημοτικό τέλος που πληρώνει κάθε επιχείρηση ο Δήμος το εισπράττει παρανομός. Αυτό δεν πρέπει να ξέρουμε. Υπάρχει κανονιστική, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα εισπράττει παρανομός ο Δήμος. Το τέλος του κοινότητας του χώρου που πληρώνει το κάθε μαγαζί. Το έχει πληρώσει ή δεν το έχει. Θα πρέπει να πέρασε το τέλος. Αλλά στη διαδικασία δεν επιτρέπεται να παρέμβει. Ωραία, τώρα στη διακομή να συνθέσουμε την ερώτηση. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει μια κανονιστική που δεν υφίσταται. Στον κάθε μαγαζί που πληρώνει 2, 3, 5, 10 χιλιάδες. Θα έχει καταβάλει παράνομα. Ο Δήμος πληρώνει παράνομα. Θα πληρώνει παράνομα. Θα το απαντήσω μου. Θες να το σταματήσω. Η απάντησή μου είναι ότι όπου δεν ορίζει κανονιστική, όπου δεν υπάρχει κανονιστική εφαρμόσιμη, αποφασίζει η κοινότητα το χώρο που θα δώσει. Άλλο σου λέει, άλλο σου λέει, το δημοτικό τέλος που έχω πληρώσει εγώ για την επιχείρηση δικιά μου και τα παιδιά για την επιχείρηση τη δικιά τους. Άλλο το δημοτικό τέλος. Γιατί το εισπράττει με βάση μια κανονιστική που δεν υπάρχει, μου δίνει εμένα. Κάποια τετραγωνικά, κάποια τετραγωνικά. Για ποιο λέμε. Το δημοτικό τέλος δεν έχει να κάνει με το καθένα. Γιατί εγώ γιατί νοικιάζω την όψη στο χώρο να ξέρω, γιατί να βάλω ξαφνό στρες. Την όψη στο χώρο νοικιάζει, επειδή θε. Γι' αυτό πληρώσαμε, ρε Γιώργο! Πληρώνει το κάθε μαγαζί, που πληρώσαμε τα λεφτά! Θες να σου πιάσω! Σπίτι! Κύριε Πατούρο! Κύριε Βαλμπέτη, κύριε Σκορπίδα. Παράδειγμα. Κύριε Νάτση. Ναι, είστε υπερσταμιστής, ναι. Ναι. Κύριε Κουτσίκος. Εφόσον έχουν ακουστεί όλες οι αποφάσεις, ναι. Κύριε Μαπούλια. Ναι, ναι. Κύριε Κουτσίκος. Η καταψηφίζω σαν παράδειγμα. Όχι. Κύριε Παπαρά. Όχι, το ίδιο. Κύριε Κατσόπουλια. Παρόν. Ναι και εγώ, οπότε πρέπει να κρατήσω ψηφία. Λήξη με δίδες.